Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυτοδιοικητικές εκλογές 2010 και κοντά μας σήμερα έχουμε τον Δήμαρχο του Λαχανά, τον Παντελή Δημητρίου Πάσχο. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Καλατζίδου, σε εσάς και στους τηλεθέατες σας. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύ περιορισμένος και οφείλω να πω ένα ευχαριστώ που κατορθώσατε και είστε μαζί μας. Δήμαρχος Λαχανά 4 χρόνια. Μια τετραετία έκλεισε. Πάμε σε ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα τώρα, έτσι, τον Καλλικράτη, που τον ονειρευόσασταν όλοι, βέβαια όχι κάτω από αυτές τις συνθήκες. Θυμίζει λίγο αναρχία το πράγμα, είναι θολό το τοπίο. Ακόμη δεν συνήλθατε από το χωροταξικό που ήταν περίεργο και παράξενο και θα βρούμε χρόνο να το κουβεντιάσουμε αυτό. Το θεσμικό είναι λιγάκι θολό, γιατί άμα έχετε αρμοδιότητες και δεν έχετε πόρους, δεν λέει τίποτα. Και πάτε να βουτήξετε στα βαθιά. Εσείς, Δήμαρχε, εφόσον το χωροταξικό ήταν παράξενο, κληθήκατε να ενώσετε ήδη 7 δήμους, 8 από όσους. 7. Γίνανε ζυμώσεις, έτσι. Πολλές. Για πείτε μας το αποτέλεσμα και πείτε μας τι κάνετε αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, ας ξεκινήσω με αισιοδοξία. Σε ευχηθούμε ο Θεός να δώσει, αλλά και ο λαός να επιλέξει σωστούς ανθρώπους που να έχουν όρεξη για δουλειά, για να μην σβήσουν τα χωριά μας, να μην ερημώσουν οι περιοχές μας. Ο Θεός δίνει, ο Γιωργάκης τα παίρνει. Να χαλαρώσουμε έτσι και λίγο, είναι δύσκολες οι στιγμές. Κυρία Καλατζίδου, ο Καλλικράτης ήταν ένα αίτημα της αυτοδιοικητικής οικογένειας. Σαφέστατα έπρεπε να πάμε σε συνενώσεις δήμων. Το θέλαμε όλοι οι αιρετοί, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και από οποιαδήποτε βαθμίδα και αν υπηρετούμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι γεγονός όμως ότι ιδίως στην επαρχία Λαγκαδά έχει γίνει ένας δήμος που τον βλέπουμε στο χάρτη πραγματικά και τρομάζουμε. Η συνένωση των 7 δήμων σε ένα μας πραγματικά μας ανησυχεί και είμαστε σε πολύ μεγάλη αγωνία. Ο μισός νομός είναι. Είμαστε σε πολύ μεγάλη αγωνία για την επόμενη μέρα. Δεν μας φοβίζει, δεν μας τρομάζει. Μας ανησυχεί και μας προβληματίζει πάρα πολύ έντονα. Δεν είναι εύκολο να διοικηθεί ένα τόσο μεγάλο αυτοδιοικητικό σχήμα. 7 δήμοι σε έναν με πολλές αναμοιογένειες μεταξύ τους, ημιορεινή, ορεινή, παιδινή, με διάφορες λίμνες, ποτάμια, βουνά. Πάρα πολλά θέματα. Και με τις καινούργιες αρμοδιότητες που έρχονται πλέον στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, και έρχονται αρμοδιότητες, δυστυχώς όμως χωρίς πόρους. Ήδη σήμερα που μιλάμε, η ΣΑΤΑ και η ΚΑΠ, η κεντρική δηλαδή επιχορήγηση για τους δήμους, είναι μειωμένη έως και πάνω από 40%. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν συνάδελφοι πάρα πολύ και επιτρέψτε μου να γνωρίζω, επειδή είμαι και στην Επιτροπή Οικονομικών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Κοινοτήτων, που πραγματικά δεν μπορούν να δώσουν μισθοδοσίες, να πληρώσουν μισθοδοσίες σε μόνιμους και εποχιακούς υπαλλήλους. Η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη. Ο κόσμος, δεν υπάρχει οικονομική άνεση. Όλος ο κόσμος και οι πολίτες περνάνε δύσκολες στιγμές, η ανεργία καλπάζει, τα οικονομικά είναι πάρα πολύ στενά για τον οικογενειακό πρώτα προϋπολογισμό. Οι δήμαρχοι δυσκολευόμαστε να εισπράξουμε όσα δυνατούμε τα τέλη ίδρυυσης, καθαρότητας, φωτισμού κτλ. Που πρέπει να πληρώσουν οι δημότες μας. Κάνουμε τα στραβά μάτια κάνοντας πραγματικά παράβαση καθήκοντος και δεν πάμε σε κόψιμο π.χ. διακοπή του νερού, γιατί πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει την εισφορά που έχει να δώσει για την ίδρυυση. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και ας ελπίσουμε ότι η επόμενη μέρα θα είναι πιο αισιόδοξη. Εσείς σαν νέο παιδί μπορείτε να είστε πιο αισιόδοξοι από εμάς τους λίγο μεγαλύτερους, γιατί εγώ από όλα αυτά που βλέπω το τελευταίο διάστημα λίγο τρόμαξα. Μας περιμένει ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Και εσείς θα είστε οι πρώτοι άνθρωποι που θα απορροφάτε αυτούς τους βάρβαρους κραδασμούς. Γιατί ο κόσμος πραγματικά θα υποφέρει και πολύ φοβάμαι ότι θα τους δούμε στους δρόμους. Ήδη έχει αρχίσει το πανηγύρι. Λοιπόν, μετά από τόσες ζυμώσεις, μια που το χωροταξικό ήταν πολύ παράξενο και περίεργο και δεν ήρθε όπως το ζητήσατε και όπως ήταν λίγο πιο εύκολο στη διοίκησή του και στη διεκπαιρέωση των καθηκόντων να γίνει. Δεν σας άκουσε κανείς, πέρασε σε ένα τόσο μεγάλο δήμο
Και αποφασίσατε λοιπόν να μην κατέβετε μόνο σας στις εκλογές, διεκδικώντας τον τίτλο του Δημάρχου και τη θέση του Δημάρχου, αλλά να προσχωρήσετε σε έναν άλλον συνδυασμό, κάτω από την πολιτική ομπρέλα, από την ομπρέλα της τοπικής αυτοδιοίκησης του Γιάννου Καραγιάννη. Σωστά? Σαφώς. Επομένως, τώρα κατεβαίνετε σαν δημοτικό σύμβουλος, με τον συνδυασμό του Γιάννη του Καραγιάννη που λέγεται πώς? Νέα Πορεία λέγεται ο συνδυασμός μας, με επικεφαλία, όπως πολύ σωστά είπατε, τον εν ενεργεία για 8 χρόνια δήμαρχο Λαγκαδά, τον κύριο Καραγιάννη. Κάναμε πολλές συζητήσεις οι δήμαρχοι και των 7 δήμων μεταξύ μας. Προσπαθήσαμε οι περισσότεροι δήμαρχοι να βρούμε μια κοινή γραμμή, και όπως είναι γεγονός, αυτό πραγματικά μας τιμάει και χαιρόμαστε και εμείς, αλλά πιστεύω ότι θα είναι καλό και για την επόμενη μέρα. Ο δήμαρχος λοιπόν του Λαγκαδά, επικεφαλής, ο Ομιλών, ο δήμαρχος Κορώνιας και ο δήμαρχος του Σοχού στηρίζει την... Δεν κατεβαίνει όμως ο δήμαρχος Δεν κατεβαίνει. Του Σοχού. Το μεγαλύτερο ψηφοδέλτιο όμως από η περισσότερη ρετή από τον δήμο σημερινού Σοχού, οι εκλεγμένοι κατεβαίνουν με το δικό μας ψηφοδέλτιο, το σύνολο του συνδυασμού των εκλεγμένων στηρίζουν το δικό μας συνδυασμό, όπως και ένα πολύ μεγάλο μέρος από τον δήμο Βερτίσκου. Ο δήμαρχος βέβαια του Βερτίσκου δεν ξανασχολείται με την αυτοδιοίκηση, και ο δήμαρχος Σοχού κατεβαίνει στην περιφέρεια πλέον. Ο δήμαρχος των Καλλινδίων δεν στρατεύθηκε με όλη αυτή την ομάδα. Κατεβαίνει μόνος. Αποφάσισε να κατέβει μόνος του. Ναι. Εντάξει, θα κρυθούμε όλοι μας από τον κόσμο στις 7 του Νοέμβρη. Όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί συνδυασμοί και κατεβαίνουν σε εκλογές, είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα να πάμε για δεύτερη Κυριακή. Επομένως, μάλλον όλα θα κρυθούν στη δεύτερη Κυριακή, έτσι. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Κύριε Καλατζίδου, επιτρέψτε μου να πω πως πήραμε την απόφαση η εν ενεργεία δήμαρχη να στρατευτούμε κάτω από τον κύριο Καραγιάννη, διότι είναι ο δήμαρχος του μεγαλύτερου δήμου, έχει διοικήσει το μεγαλύτερο δήμο από τους 7 που συνεννοούμαστε, και πιστεύουμε πως η επόμενη μέρα χρειάζεται ανθρώπους που έχουν και γνώση και εμπειρία για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα τόσο μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και στο βαθμό που μπορούμε να τα λύσουμε. Γι' αυτό ζητάμε την ψήφο και τη στήριξη του κόσμου, να λύσουμε τα προβλήματά τους στο βαθμό που μας επιτρέπεται και να ακούμε τον προβληματισμό τους, τις ανησυχίες τους, και να τον υπηρετήσουμε, γιατί τις καρέκλες τις οποίες θα διεκδικούμε θα πρέπει να τις υπηρετούμε με γνώμονα πάντα το συμφέρον των πολιτών μας. Πάντως οφείλει να ομολογήσει κανείς ότι για κάποιον άνθρωπο που είναι εκτός τοπικής αυτοδιοίκησης θα είναι πολύ δύσκολο αύριο να έρθει να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή θέλει γνώσεις διοίκησης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θέλω όμως να μείνουμε πολύ σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να περάσουμε να δούμε ποιος είναι ο Παντελής ο Πάσχος, τι ακριβώς έκανε δηλαδή τα 4 χρόνια που είναι δήμαρχος στην περιοχή του. Θα πιάσουμε ένα-ένα τα θέματα, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε στον κόσμο που μας βλέπει και μας ακούει την πιο σαφή εικόνα που μπορούμε μέσα στα 50 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, και τώρα μάλλον θα έχουν πάει στα 45. Για το τι έχει γίνει σε κάθε τομέα στην περιοχή την δικιά σας, Δήμαρχε. Να ξεκινήσουμε από το θέμα της υγείας. Βεβαίως, το οποίο είναι και το πρώτιστο, πιστεύω. Στο Δήμο Λαχανά είχαμε τον αείμνηστο Δήμαρχο Λαχανά, τον Δημήτρη το Πάσχο, ο οποίος ήταν και ο πατέρας μου, που ήταν 16 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση στο Δήμο Λαχανά εκλεγμένος δήμαρχος. Και τότε και όλες οι προηγούμενες διοικήσεις κάνανε πραγματικά μια πάρα πολύ καλή δουλειά και μας έχουν αφήσει μια πολύ σημαντική υποδομή. Είχε ενταχθεί λοιπόν επί Δημαρχίας στο αείμνηστο του Δημήτρη Πάσχου το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο στα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, να γίνει στα διοικητικά όρια του Δήμου μας και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου μας στην Ξυλόπολη. Το κτίριο, όταν ανέλαβα εγώ, ναι, είναι αυτό που βλέπουμε. Όταν ανέλαβα στις 1η-1η του 2007, ήταν σχεδόν ολοκληρωμένες οι κτηριακές εγκαταστάσεις σε όλο το
Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και εμείς τις ολοκληρώσαμε. Και το επανδρώσατε, φαντάζομαι. Το επανδρώσαμε με ιατροτεχνικό εξοπλισμό και λοιπόν εξοπλισμό, όπως και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του. Τον Οκτώβριο του 2008 τοποθετήθηκαν τα πάντα από μηχανήματα στο εσωτερικό του κτηρίου και τελειώσαμε τέλη του 8 και το περιβάλλοντα χώρο και ένα τυχείο αντιστήριξης που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη διοίκηση. Δυστυχώς όμως, επειδή από εξ αρχής ήταν ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δηλαδή στο Κέντρο Υγείας Παπα-Νικολάου, κατ' επέκταση στο Γενικό Λαγκαδά, στο κατ' επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, στην Τρίτη ΥΠΕ και μετά στο Υπουργείο Υγείας, αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τη λειτουργία του. Δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό, με αποτέλεσμα να δυσκολευτούμε. Για να καταλάβω εγώ, Δήμαρχε, τώρα κατασκευάσατε ένα πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και δεν σας έχουν δώσει γιατρούς και νοσηλευτές. Ναι, υπάρχει το κτίριο και το καμαρώνετε. Όχι, εδώ και περίπου 4 μήνες έχει ξεκινήσει η λειτουργία του πολυατρίου με τους αγροτικούς, τους δύο γιατρούς που έχουμε στο Δήμο. Ναι, και κατάλαβα. Πραγματικά δεν είναι επαρκής η λειτουργία του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας έχουν υποσχεθεί από την διοίκηση του Παπα-Νικολάου. Και επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι ο κύριος Καλσίδης, ο διοικητής του Παπα-Νικολάου, ενδιαφέρθηκε τουλάχιστον για να μπουν οι αγροτικοί γιατροί μέσα. Δεν υπάρχουν όμως πιστώσεις για να προκηρύξουν καινούργιες θέσεις για ιατρικό και λοιπόν νοσηλευτικό προσωπικό. Ας ελπίσουμε. Το κόψουμε των κονδυλίων και αυτό. Ναι, ας ελπίσουμε ότι 1η-1η του 2011 που αναλαμβάνει η καινούργια διοίκηση, που έρχονται πλέον στην αρμοδιότητα των Δήμων και η Υγεία, θα συνεχίσουμε, πιστεύω, σίγουρα τη λειτουργία του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου και θα προσπαθήσουμε να βάλουμε περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές μέσα για να λειτουργήσει και το απόγευμα και γιατί όχι και το βράδυ. Εύχομαι μαζί με την αρμοδιότητα να σας δώσουν και τα λεφτά, Δήμαρχε. Αυτό είναι ένα. Γιατί αλλιώς θα μείνετε με την αρμοδιότητα, την καβαρώνουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο. Ας ελπίσουμε ότι θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να έχουμε μια σωστή και εύρυθμη λειτουργία. Επίσης, επιτρέψτε μου να πω ότι με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης. Ονομάστηκε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Δημήτριος Πάσχος, εγκρίθηκε και από το Γενικό Νοσοκομείο του Παπα-Νικολάου το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και από το Υπουργείο Υγείας με υπουργική απόφαση. Είναι η μνήμη του αγνήσου του Δημάρχου μας. Είναι ένας φόρος τιμής εδώ που τα λέμε. Εντάξει, Δήμαρχε, να περάσουμε στην ίδρυυση. Βεβαίως. Ίσως θα σας πάω πάρα πολύ γρήγορα για να μπορέσουμε να δούμε και να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Βεβαίως. Πάμε στην ίδρυυση λοιπόν στην περιοχή σας και στα 3 μέρη που διοικείται επί της παρούσης. Ο Δήμος Λαχανά αποτελείται από 10 χωριά, 5 δημοτικά διαμερίσματα. Ναι. Έχουμε ολοκληρώσει στα 9 από τα 10 χωριά όλες τις εργολαβίες αντικατάστασης αμιάντου. Δεν υπάρχει στα 9 και μισό χωριά. Και λέω και μισό, γιατί στο υπόλοιπο μισό της Ξυλόπολης η εργολαβία θα τρέξει τις επόμενες μέρες, διότι είχαμε καθυστέρηση από τον εργολάβο και γίνανε κάποιες ενστάσεις φέρνοντας εγγυητικές. Μας πήγε λίγο πίσω η εργολαβία, θέμα διαδικαστικό, αλλά λύθηκε. Θα κλείσει και αυτό. Ναι, ξεκινάει τις επόμενες ημέρες, κυρία Καλατζίδου, η εργολαβία στο υπόλοιπο μισό της